σηκώθηκε βαθιά. Ήθελα να σας πω ότι όσο μικρότερο είναι το ανδρικό μόριο, τόσο καλύτερα. Άσπρο λούκι, μαύρο παλούκι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να αναπαραχθώ. Πείσαμε εδώ και μην παρέκει. Να ανεχθούμε χιλιάδες πράγματα. Γιατί, Πέτρο, ο νέος πρόεδρος τον είπα, Μπάρακ Ομπάμα. Πάλι προτιμώ να πεθάνω τώρα εδώ μπροστά ελεύθερος παρά να πάω φυλακή. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάνεις αστέτες κίνηση. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Εμείς πρέπει να ζήσουμε. Σκεφτείτε το λίγο. Πώς με βρήκες ρε, πώς σου ήρθε ρε, εγώ σε έβγαλα. Πάντα μου δίνετε τις πιο εύστοχες απαντήσεις. Εσείς εγώ πάρει... κάντε τις πιο εύστοχες ερωτήσεις. Και μια ματιά στους τίτλους των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, η ελευθεροστομία χώθηκε βαθιά. Στην ουσία του προβλήματος, ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι ο Γιωργάκης στη φωτογραφία, ο αυθαίρετος τύπος, πάλι ο Γιώργος Παπανδρέου, μαλακά Γιωργάκη, γιατί αν πέσεις θα χτυπήσεις, μια παρένεση στον κύριο Παπανδρέου, η μεθαυριανή τον παίρνει ο Πρωθυπουργός πίσω. Τον Δαϊλάκη στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια τι θα έκανε, μπορεί να κάνει αλλιώς το βλήμα. Καταραμένη η Ολυμπιακή, Κατάρ η χώρα και το αμένι μας κάνει καταραμένη η Ολυμπιακή. Και η πρόκα, μας κάνατε τα 3-2. Ο Αλογοσκούφης από τις 3 φοροαπαλλαγές που υποσχέθηκε, μόνο οι 2 θα γίνουν πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, σε γενικές γραμμές, αυτή η τίτλη, σε λίγο πάλι μαζί. Μη χάσετε αύριο στις πύλες του ανεκδίγητου. Νεαρά κοπέλα υποστηρίζει πως προσγειώθηκε υπτάμενος δίσκος στο κεφάλι της. Ήταν μεγάλος και άσπρος. Μετά λιποθύμησα. Από τότε λάμπω. Λάμπω! Στο στούντιο της εκπομπής καλεσμένοι ψυχολόγοι, στυλίστες, τραγουδιστές, διάφοροι επαγγελματίες, επιτιδευματίες, και η Playmate του 1996. Αύριο, στις πύλες του ανεκδίγητου. Α, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, γεια σας. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Δηλαδή τι ιστορικές, ιστερικές καλύτερα έπρεπε να πω. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έχουμε μαύρο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όχι μόνο, και πλανητάρχη για όλους μας. Να μην σας κουράζω όμως άλλο, γιατί έχουμε έναν μοναδικό καλεσμένο απόψε. Και ας υποδεχτούμε όλοι μαζί τον έναν, τον μοναδικό... Ομπάμα! Ομπάμα! Καλό τον Ομπάμα! Τον Τόνι Νικρατώνη! Τόνι μου! Τι έχουμε πάθει, τι συμβαίνει. Τρομερό, δηλαδή εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δηλαδή, λέω, τσιμπήστε με να δω αν κοιμάμαι ή αν ονειρεύομαι. Είναι εκπληκτικά. Αυτό είναι μια μαύρη λέλαπα. Μαύρη λέλαπα. Μαύρη λέλαπα. Και με τη λέλαπα ας κάτσουμε και εμείς να τα πούμε. Ελάτε κορίτσια. Καλή, θα το φανταζόσουν πριν 20 χρόνια που ήμασταν στο δημοτικό παιδούλες. Ότι θα μας συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μαύρος πρόεδρος. Κοιτάξτε να δεις, για μένα αυτό ήταν αναμενόμενο. Ήταν. Ναι, ήταν αναμενόμενο γιατί εγώ πιστεύω πολύ στους μαύρους. Έχω επενδύσει χρόνια τώρα στους μαύρους. Έχω και πάρα πολλούς φίλους μαύρους, έχω κάνει παρέα. Και εσύ. Ούτε θυμήθηκες αυτά. Πίστευα πάντα στους μαύρους και πίστευα ότι θα γίνει αυτό. Ότι θα έχουμε αυτή την κατάληξη, ευτυχώς δηλαδή. Η κολεξιόν σου, τώρα έχω πάθει πλάκα. Αγάπη μου, κοίταξε. Εγώ επειδή πάντα είμαι και
πριν τις εξελίξεις και ξέρεις ότι πάντα θέλω να δίνω και ένα πολιτικό μήνυμα εγώ με τα ρούχα μου. Βέβαια. Πάντα και με την οικολογία και με όλα αυτά. Την κολεξιόν αυτή τη φορά την έχω ονομάσει Black Power. Black Power, κόλεξη. Black Power, επειδή είναι μια καινούργια μαύρη εποχή. Μάλιστα. Είναι μια καινούργια μαύρη εποχή και για την Αμερική και για τον κόσμο ολόκληρο. Εξήγησε το μου αυτό όμως. Εξήγησε πώς μας επηρεάζει εμάς. Εντάξει, μας επηρεάζει. Αυτό το μαύρο πώς θα μπει πια στη ζωή μας. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, θυμάσαι παλιά λέγαμε, ας πούμε, μαύρη-μαύρη-λα πλάκος, ναι, μαύρος ουρανός, ξέρω εγώ, έχω ένα μαύρο συνέστημα, μου μαύρισε στο σηκώτη, μου μαύρισε στη χολή, ξέρω, ναι, θυμάσαι, αυτά όλα τα κακά. Κακά τα λέγαμε αυτά, ναι. Τώρα τι? Όχι, τώρα αυτά τα βλέπουμε θετικά. Και όλα τα μαύρα γίνονται trendy, αγάπη μου. Σε τρελαθώ. Όλα τα μαύρα, ναι, ας πούμε, μαύρη αγορά. Αχ, θα έχουμε μια πάμε στη μαύρη αγορά. Το μαύρο χρήμα, ναι, το μαύρο χρήμα, ο μαύρος χρυσός, όλα τα μαύρα. Όλα τα μαύρα, ας πούμε, να σου πω. Ναι. Ο σκύλος, ο μαύρος, ο αράπης, ο μπαμ, μπαμ, μπαμ. Του ζαμπέτα, λες. Του ζαμπέτα, θα γίνει χιτ. Τρελό, τρελό χιτ. Ήδη παίζεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Έχουν λυσάξει οι Αμερικάνοι με αυτό. Έχει γίνει μεγαλύτερο σουξέ και από τη Μισιρλού. Δείτε σε λίγο στο αξίζει να το πιείς. Γιατί αποφασίσατε να βάλετε τέρμα στη ζωή σας? Η απελπισία ενός δανειολήπτη. Οι τράπεζες απειλούν ότι θα με κλείσουν μέσα ισόβια. Πού οδηγούν τα δάνεια? Προτιμώ να πεθάνω τώρα εδώ μπροστά ελεύθερος παρά να πάω φυλακή. Εσείς πόσες πιστωτικές κάρτες έχετε? Έχω πολλές κάρτες πια. Και αυτά εδώ, κυρία Ταράτουλα μου, όλα κάρτες είναι, δείτε. Σε λίγο στο αξίζει να το πιείς. Μαζί μας αυτή τη βδομάδα στην εκπομπή θα φάμε πακέτο. Ελάτε να ξετυλίξουμε τη συγκινητική ιστορία δύο φίλων που έχουν να βρεθούν 22 ολόκληρα χρόνια. Παναγιώτη. Πέτρο. Πάνε εσύ. Ρε Πέτρο. Ρε Πέτραν. Ρε πού με βρήκες, ρε. Πού με θυμήθηκες, ρε αδερφέ. Ρε Πετράκι. Δεν άλλαξες καθόλου, ρε. Λίγο σαν να πάχυνες, αλλά είσαι ίδιος, ρε, αναλύωτος. Δεν πάχυνα πολύ. 30 κιλά πήρα μου. Δεν σου φαίνεται, ρε. Ρε Πέτρο. Την περάσαμε μαζί, ρε. Κάνε, ρε Πέτρο. Υπηρέτησαν μαζί στον Εύρο. Στον Εύρο! Με το τρανζιστοράκι, και ακούγαμε... Αμάτς! Τους αγώνες! Άρα, Διακογιάννη! Περιμένα από τον Διακογιάννη να πει. Γιατί θυμάσαι, ρε Πέτρα, ρε. Παναγιώτη μου, πώς δεν θυμάμαι, αγόρι μου. Δεν πιστεύω να είσαι ακόμα γάβρος, ε. Εντάξει το. Αλλάζει αυτό, ρε. Εσύ είσαι βάζελος ακόμα. Δεν αλλάζει τη θρησκεία ο άνθρωπος, αγόρι μου, αλλά... Είσαι ωραία βάζελο. Ήτανε με την ανόρθωση, τα ρουφήξατε, Πέτρο. Δηλαδή, Πετράκη, τι, δεν άλλαξες τα ίδια που έλεγες τότε, τα ίδια λες και γιατί τώρα. Γιατί εσύ μήπως άλλαξες, ρε Καραγκιόζη, να πούμε. Εγώ είμαι Καραγκιόζης, ρε. Με την ομάδα που υποστηρίζεις, τι θες να είσαι, ρε, βλάκα. Εγώ είμαι βλάκας, ρε. Ωραία, για αργιά στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, έγινε. Σας άρεσε. Σωστά, σοβαρά. Αυτό που σου λέω εγώ. Άντε ρε Γαϊτάνο, τραγούδα κανένα ύπνο να πούμε, άντε. Ρε Καραγκιόζη να πάνε.